Γιατί δεν μπορεί να κάνει μανικιούρ. Στον φεγάλε, το χτυπάω το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Τι εννοείς είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη? Αφού είναι η άνοιξη. Prosperity people, είμαι η Πάγελ και έχω μαζί μου εδώ την εβδομαδιαία ενημέρωση σας για οτιδήποτε γκίκι υπάρχει. Επειδή τη Δευτέρα δεν έχει απολύτως τίποτα, μπορείτε να λύσετε ελεύθερα πάνω στο Breath of the Wild, το οποίο έχει μαζέψει κάπου στα 38 εκατοστάρια μέσα από συνολικά 63 reviews, fact, με πολλούς να λένε ότι είναι ίσως το καλύτερο Zelda που κυκλοφόρησε ποτέ. Καραπαιχνίδαρος, δεν είπαμε? Η τρίτη μπαίνει λίγο βρώμικα, αλλά πάρα πολύ αστεία με το νέο special της γνωστής κωμικού και ηθοποιού Amy Schumer στο Netflix. Η Αμερικανή επέλεξε να αντιθεί στα δερμάτινα, αφού όπως λέει και η ίδια, όλοι οι κωμικοί σε κάποια φάση της καριέρας τους θα κάνουν ακριβώς αυτό. Όνομα και πράγμα λοιπόν στο Amy Schumer Leather Special. Άκρος ακατάλληλο για παιδιά και οπισθοδρομικούς. Οι κινηματογραφικές πρεμιέρες αυτής της Πέμπτης μας φέρνουν δύο πολύ διαφορετικές σε χαρακτήρα κυκλοφορίες. Από τη μία θα κυκλοφορήσει το Hidden Figures που διηγείται την πραγματική ιστορία των Αφροαμερικανών γυναικών που δούλευαν, ναι καλά ακούσατε, στη NASA στο ιστορικό Space Race ανάμεσα στην Αμερική και τη Ρωσία. Ήταν προτινόμενο για 3 Oscars, αλλά έφυγε με άδεια χέρια, ωστόσο αξίζει να του δώσετε μία ευκαιρία. There's a real fireball outside. It's getting a little hot in here. But την ίδια μέρα κυκλοφορεί και ακόμα μια άλλη ταινία που πιθανόν να σας τραβήξει πολύ πιο από το μάτι ενδιαφέρον. Μετά από την πανέμορφη ανάσταση του Kojira το 2014, έρχεται η σειρά του άλλου βασιλιά των τεράτων. Το Kong Skull Island με το υπερβολικά awesome trailer του μας υπόσχεται μια υψηλών οκτανίων κινηματογραφική εμπειρία. Και με ένα cast που θα σας κάνει να τρίβετε τα μάτια σας. Σοβαρά, King Kong is back, bitches! Η εβδομάδα θα κλείσει με μια πολύ αναμενόμενη κυκλοφορία στο PS4 του Nier Automata. Ένα κλασικό action RPG απόγονος του Devil May Cry φυσικά, που αποτελεί το sequel του Nier που κυκλοφόρησε το 2010. Στο Automata, με τον άκρος ελληνικό τίτλο του, ελέγχεται την To Be or Not To Be. Get it? Ένα Android που μαζί με τον 9S, sidekick ένα πράγμα, προσπαθούν να ανακαλύψουν γιατί έχει εξαλειφθεί η ανθρωπότητα τη στιγμή που στον κόσμο κυριαρχούν μοχθηρές μηχανές. Yeah, κατά εκεί πάμε. That's not the operator. It's... Πάει ακόμα μία εβδομάδα. Εμείς θα σας δούμε στο σινεμά και online. Βεβαιωθείτε ότι θα κάνετε like και subscribe στην επίσημη μας σελίδα στο Facebook και στο YouTube για να είσαστε up to date για οτιδήποτε γκίκι παίζει στο όμορφο μας νησί. Είμαι η Pie Girl and I'm out!